σου κι εγώ. Γεια σας. Η παιδική κακοποίηση είναι ένα τόσο φρικιαστικό έγκλημα που συχνά δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν εν γνώση τους να κάνουν κακό σε ένα παιδί. Κι όμως σχεδόν καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας αντίστοιχα περιστατικά που μας θυμίζουν ότι χιλιάδες παιδιά μεγαλώνουν στο πλέον ακατάλληλο και επικίνδυνο περιβάλλον. Το παράδοξο ποιο είναι, ότι ενώ όλοι μας καταδικάζουμε αυτά τα εγκλήματα και είμαστε έντονα ευαισθητοποιημένοι, οι αριθμοί των παιδιών που κακοποιούνται ολοένα και αυξάνονται. Ίσως γιατί αυτό το έγκλημα γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Και έτσι, ακόμα και όταν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι κάτι συμβαίνει, διστάζουμε να επέμβουμε. Το θέμα όμως είναι ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να σωθούν άμεσα, γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε τους φόβους και τις προκαταλήψεις μας πίσω. Εδώ και 6 χρόνια ένα site έχει αφιερωθεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ενημέρωσή του για την πρόληψη και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. Το όνομα του site, Χαμομηλάκι. Ακόμα και όταν το μαρτύριο της κακοποίησης σταματήσει, οι εφιάλτες δεν θα πάψουν, γιατί οι αναμνήσεις της φρικτής αυτής εμπειρίας θα επισκέπτονται το παιδί για πολύ καιρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα τεράστιο ποσοστό αγάπης και φροντίδας, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει πλήρως αυτό που του συνέβη. Γι' αυτό ο βασικότερος στόχος του site είναι να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά από απάνθρωπες πράξεις που θα τα στιγματίσουν για πάντα. Η ιστοσελίδα αποτελεί μια σημαντική ελπίδα για το μέλλον αυτών των παιδιών και μια σοβαρή υπενθύμηση για όλους εμάς ότι αυτό το θέμα μας αφορά άμεσα. Κάθε παιδί που ζει στην κοινωνία μας είναι και δικό μας παιδί και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προστατεύσουμε. Καλό σας απόγευμα. Δείτε το με αγάπη και στο www.antenna.gr / web TV. Να γράψω και πάλι πόσα φοβόμουν. Άκου πως κάνει για σένα η καρδιά μου. Αν θες να μείνεις για πάντα κοντά.